τη φωλιά των Κουκ, την αγάπη μας, λοιπόν, από ποιο. Του πολύ πολύ αγαπητή μας, τον οποίο περιμένω να τον γνωρίσω από κοντά, γιατί... Φύγαμε, νούμερο 14. Είστε έτοιμοι. Στη φυσική. Πάμε, πάμε. Πάμε, σου κατάλαβες. Βεβαίως. Αυτό το παπούτσι που το φοράς και χορεύεις, αλλά δεν είναι παπούτσι για κάστινο όμως. Δείτε, αν ψάχνετε. Να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως στο νούμερο 8. Και... κυρίες και κύριοι, γιατί μας περιμένει και γιατί μόλις επιστρέψουμε πρέπει. Λίγο το άλλο, έτσι, αποδοκιμαστικό θα έλεγε κάποιος άλλος κακεντρεχής. Πάμε. Εδώ. Λοιπόν, και εδώ είστε κι εσείς μέσα στο Star Cuckoo, γιατί θέλουμε τη δική σας απάντηση. Νούμερο 6. Καλά, το νούμερο 6. Συνταρακτικό. Τάρος και είναι και η πιο ασφαλής. Το έχουμε πάθει και με το Instagram αυτό. Ερμηνευτής και τραγουδοποιός. Νομίζω ότι λειτουργεί έτσι. Με αυτά τώρα και εγώ. Και ένα χειρο. Γιατί το είπε ο Άρτσα να έχει γίνει μεγάλο σούσουρο από την Ελλάδα. Έχει γίνει μεγάλο σούσουρο. Το τεράστιο άγχος είναι τι θα φάει το παιδί να μάθω να μαγειρεύεται το παιδάκι. Και... πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Κύριε Στεφάνε, Μονόπολη με 10. Όπως και να έχει. Σχηματίστηκε, ολοκληρώθηκε αυτή η νέα σελίδα. Πράγματα μπορεί να δώσει και ευκαιρίες, δηλαδή. Δεν το εννοώ αρνητικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει και μια τέτοια επίδραση. Πέρα ότι και αυτό το φεγγάρι χωριστά, πώς θα είναι τα πράγματα, τι ευκαιρίες δίνει αυτό το φεγγάρι, αυτή η νέα σελίδα. Πολύ μεγάλη αλλαγή στην κατεύθυνση της καριέρας σας. Πέρα από το να ψάξω να βρω μια δουλειά, μπορεί να έχετε και την ευκαιρία να κάνετε μια πιο. Και σε θέματα οικονομικά, μπορεί να νιώθετε μεγαλύτερη. Ο Άρης είναι στο δικό σας ζώδιο, συναντά τον Κρόνο, σε τετράγωνο, σας ουσιαστικά. Λοιπόν, άρα η σημερινή μέρα, η νέα σελήνη από τη μια πλευρά έχει να κάνει με οικονομικά, έχει το χρώμα του χρήματος, αυτό το φεγγάρι για σας, μικρός τα οικονομικά σας, έσοδα, έξω, τον Κρόνο, για σας θα έλεγα ότι έχει να κάνει με αυτό που... Όμως είναι 1-2 μέρες, οκ, okay, θα περάσει. Ή προσπαθείτε να βρείτε νέους συμμάχους, κάποιες σχέσεις, ίσως να συνεργαστείτε ή θα τον έχετε ως στήριγμα, ως αν κάποιος σας προκαλέσει. Είναι λίγο, είπαμε, ημέρα θέλει. Ο Γιάννης Μπέζος. Ναι. Λοιπόν, νέα σελήνη στον εγώ καιρό δεν είναι αρνητικάζει περισσότερο. Λέει ότι μπορεί σήμερα θέματα που σχετίζονται με τις αντιλήψεις. Νέα σελήνη στον εγώ καιρό, σας αφορά αν είστε γεννημένοι τρίτο δεκαήμερο, πιο πολύ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με ένα άτομο από το οικογενειακό σας περιβάλλον και κάπως να νιώθετε ότι πρέπει κάτι να κάνετε εκεί. Παίζει όλο αυτό. Και σήμερα, για τους γεννημένους Σεπτέμβρη, μπορεί να η νέα σελήνη στην ουσία φέρνει αυτό που λέμε μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της επικοινωνίας. Τις σπουδές σας, είναι μια φετέ στο μυαλό σας διάφορα πράγματα, διάφορα κολλήματα δικά. Εδώ. Ευχαριστούμε. Για τους τοξότες, εντάξει τώρα ο Άρης, φυσικά ο Κρόνος πάντα έχει να τους υδροχώους. Εδώ τώρα αυτή η νέα σελήνη είναι πιο η επιρροή της πιο έτσι παρασκηνιακή. Μια πλευρά μπορεί να γίνονται... Φυσικά, η νέα σελήνη, πιο πιεστική, ειδικά η γεννημένη. Μερσή, ευχαριστούμε πολύ και κυρίες και κύριοι, μετά σένα, πολύ σύντομο θα λέγει κανείς. Η διαδικασία για να το προχωρήσει, για το πώς... Αμέ. Δεν θα βάλω τα υπόλοιπα αύγα. Στους 200 βαθμούς, παίρνουμε ένα ταψί με μία λαδόκολα και είναι όπως είπα για 15 με 18 λεπτά. Πάμε τώρα στην βασική. Μια φορά μπορείτε να μπείτε στο site του Star, μπορείτε να μπείτε στο site μου, να δείτε όλα τα υλικά. Βάζουμε το γάλα, το οποίο το βάζουμε... Θα βάλω το corn flour. Τσουπ. Τσουπ. Έχουμε τώρα το ξα. Είμαι σε μέ... για να αρχίσει να, πίζει. Μόλις πήξει, εδώ είναι... Για να μην μας καεί, αυτό που θα κάνουμε είναι... Παίρνουμε ένα μπολ και αυτό εδώ... το αυτοκολλητάκι. Πραγματικά, εδώ να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρει αυτό πολύ ωραίο άρωμα και μυρωδιά που πραγματικά είναι μοναδικό και αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά της. Θα το βάλω μέσα. Παίρνω ένα. Το πρώτο βήμα είναι έτοιμο. Τα σου μας τα έχουμε έτσι. Τη μισή την έχουμε βάλει εδώ με κουβερτούρα. Τι πάρουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και είναι ένα πολύ ωραίο μυστικό. Χρησιμοποιώ σε όλες τις κρέμες πατισερί μασκαρπόνε. Προσθέτουμε μέσα στο λευκό μείγμα με τη ζελανή. Ήδη
Είμαστε εδώ. Το έχουμε στο κορνεδάκι. Πρέπει να θυμηθεί. Να, αυτό ξέχασα να πάρω από το σούπερ μάρκετ προχθές. Κορνέ. Τα πλαστικά. Θα προσθέσουμε μέσα τα υπόλοιπα μέσα και ήρθε η ώρα τώρα για να κάνουμε. Σας θέλω όλα τώρα αυτά. Λοιπόν. Καλώς ορίσατε, σας υποδεχόμαστε τόσο γλυκά, τόσο γλυκά. Να πάρω μια μπάρα υγιεινή. Να τη φάτε έτσι, Φυσικά. Με τον διάσημο αναματάρχη από το Διαφάνι θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ. Γιώργο, σου ξέρεις σε πάρα πολύ λίγο. Βλέπω, ξέρετε να μαγειρεύετε κιόλας, οπότε... Αγαπήσαμε μέσα από το Διαφάνι, ειλικρινά τόσο γλυκός άνθρωπος. Παρά τη στολή. Παρά για την εποχή. Όχι πρωταγωνιστική, φουλ πρωταγωνιστική. Αυτό όταν σας είπα να παίξετε στις άγριες, δείξτε, προσπαθήστε να μας βάλετε στις πλάγιες. Εσείς είστε πραγματικά μαζί του, γιατί είστε και ένας πολύ αστείος. Μπορεί, ναι, η ζωή. Εγώ λέω και... Όταν μπορεί να το κάνει κάποιος. Πριν κατεβαίνω κάτω, λέω πάει για μένα. Ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα. Ναι. Όπως είχατε και πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα την κανονική. Και αφού παίζατε στην τηλεόραση. 20 χρόνια αργότερα. 20 χρόνια και ακόμα δουλεύετε στη ΔΕΗ. Ναι, το έλεγε βέβαια. Πολλές φορές τη φαντασία του και στην έκφρασή του. Αυτό. Από τα παιδιά. Μπορεί τα παιδιά λίγο να νιώθουν κάπως. Αλλά το σίγουρο. Τελευταία ερώτηση. Μα το βγαίνει και λέει ότι πρέπει να ξανάρθετε.